Τον Οκτώβριο του 2017, ο Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναθεώρηση του ρημοτομικού σχεδίου της Αγίας Τριάδας, ενώ στις 30 Ιουλίου του 2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της μελέτης ανάπλασης της περιοχής. Μέχρι και σήμερα όμως η ανάπλαση και αναζωογόνηση της περιοχής παραμένουν στα χαρτιά, όπως υποστηρίζουν δημότες της ξεχασμένης συνοικίας. Υπάρχει μια φοβερή εγκατάλειψη και ιδίως αυτή η δημοτική αρχή έχει κάνει το παν για να μας δώσει την εικόνα ότι δεν γίνεται τίποτα εδώ. Εδώ είναι τρίτος κόσμος. Τι να σου πω, τα ερείπια που έχουμε και φοβόμαστε, μας πλακώσουν, πέφτουν συνέχεια τα μπετά από τα σπίτια και δεν έρχεται κανείς να δώσει σημασία, δεν το αναγνωρίζει κανείς. Δηλαδή εμείς εδώ ήρθαμε περαστικοί, αλλά θα φύγουμε και περαστικοί. Δυστυχώς όλα αυτά τα θέματα πηγαίνουν με ένα ρυθμό χελώνας. Είναι ένα στολίδι το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο. Όταν συνυπάρχουν τόσα άλλα δίπλα, τόσα ετοιμόρροπα, τόσες γειτονιές οι οποίες δεν μπορείς να τις προσπελάσεις με φόβο. Όχι τίποτα. Είσαι σαν φθορά, εγκατάλειψη, η γειτονιά όλη παρακμάζει, τα χόρτα, τα αγριόχορτα έχουν γίνει δάσος. Έχει γίνει κάτι στην Αγία Τριάδα? Τίποτα, πλήρη εγκατάλειψη. Πέρα από το έργο θωράκισης της περιοχής, σε περίπτωση πυρκαγιάς, την επικείμενη ανάπλαση της οδού Δελημάρκου και την υπογραφή μελέτης για την ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση της φάμπρικας Ανογιαννάκη ως κέντρο μεσογειακής μουσικής, δεν έχουν δρομολογηθεί έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα, παιδικές χαρές και άλλα έργα που θα δώσουν το φιλί της ζωής στην περιοχή. Αντιθέτως, αντικρίζουν τα ρυπωμένα σπίτια, τα ετοιμόρροπα και τη γενικότερη εγκατάλειψη μια ανάσα από τη βιτρίνα του Ηρακλείου. Εμείς σαν σύλλογος δεν θέλουμε μεμονωμένες πράξεις έτσι. Εμείς θέλουμε να γίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, όπου θα διαμορφωθούν όχι μόνο οι δρόμοι, αλλά θα διαμορφωθούν και συνθήκες για να δημιουργηθεί μια αναζωογόνηση, γιατί το να χαλιβάζουμε, να βάλουμε μόνο κυβόληθους στους δρόμους δεν αρκεί, εάν η υπόλοιπη εικόνα της πόλης παραμείνει ως έχει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δυστυχώς είμαι πλήρως απογοητευμένος. Εγώ ντρέπομαι να πάω να ξαναμιλήσω στους ανθρώπους της γειτονιάς, γιατί το «θα» δεν λέει τίποτε. Αν περάσαν 25 χρόνια από τότε που οραματιστήκανε κάποιοι από το 97, θα χρειαστούμε άλλα 150 χρόνια. Δυστυχώς είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, η Δημοτική Αρχή παρουσίασε έναν ακόμη σχεδιασμό για την αναζωογόνηση της ιστορικής γειτονιάς, ο οποίος εκπονήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Urbact του Δικτύου Καιρός. Αυτό εμείς που θέλουμε είναι, σας ξαναείπα, η Αγία Τριάδα να φωτιστεί, να μπει στο επίκεντρο της πολιτικής, να υπάρξει μια δέσμευση ότι δεν μιλάμε για αύριο το πρωί, ούτε για τα επόμενα 5 χρόνια, μιλάμε όμως για ένα βάθος 10-15 ετών, η Αγία Τριάδα να αναμορφωθεί. Εμείς χαρήκαμε πολύ για αυτό το εγχείρημα του Δήμου, αλλά τώρα θέλουμε χρηματοδότηση. Πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα. Να μην δούμε άλλο ένα σχέδιο να μείνει στα χαρτιά. Το επίμαχο σχέδιο δράσης για το οποίο θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναπλάσεις, μικρά πάρκα, κοινωνικές κατοικίες, δίκτυο πεζοδρόμων, τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές και άλλες δράσεις. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το οποίο θα μετακινηθεί, όπως γνωρίζετε, τα αμέσως επόμενα χρόνια, και θέλουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο να κάνουμε να δώσουμε ένα διτό χαρακτήρα. Ο ένας θα είναι κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια. Το 40% τουλάχιστον των δρόμων θα πρέπει να είναι πεζόδρομος, όπως περιγράφεται και στο ΦΕΚ, και το υπόλοιπο 60% ήπια κυκλοφορίας.